Μαρίνος Μητραλέξης, ο Έλληνας αεροπόρος που έγινε καμικάζι. Κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, η αναμέτρηση στους εθέρες ήταν η πιο άνηση για την ελληνική πλευρά. Η ελληνική βασιλική αεροπορία υστερούσε δραματικά της Ιταλικής αεροπορίας, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε αριθμούς. Ωστόσο, οι Έλληνες χειριστές αντιπαρέταξαν τόλμη και επινοητικότητα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά φαίνεται ότι τα διέθετε και με το παραπάνω ο υποσμηναγός Μαρίνος Μητραλέξης, που έκανε παράτολμες πτήσεις και χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να πλήξει τον εχθρό. Στις 2 Νοεμβρίου 1940, 6 ελληνικά καταδιοπτικά της 22ης μοίρας δίωξεως απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν 27 ιταλικά βομβαρδιστικά, τα οποία κατευθύνονταν προς τη Θεσσαλονίκη, υπό την ισχυρή προστασία καταδιοπτικών. Οι Έλληνες χειριστές, αγνώντας το αριθμητικό μειονέκτημα, συνεπλάκησαν με τον εχθρό πάνω από τον Λαγκαντά. Ο Μητραλέξης κατέριψε ένα ιταλικό βομβαρδιστικό και έστρεψε τα πυρά του σε ένα δεύτερο. Κατάφερε και του πήρε την ουρά, όταν εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά του. Εν τω μεταξύ, ο πολυβολητής ουράς του ιταλικού βομβαρδιστικού έβαλε συνεπώς εναντίον του. Τότε, ο παράτολμος χειριστής επιχείρησε το αδύνατο. Με τον έλικα του, ροκάνισε το πυσινό πιδάλιο του εχθρικού βομβαρδιστικού, με αποτέλεσμα να αρχίσει να στριφογυρίζει μέχρι να συντριβεί στο έδαφος. Ο χειριστής του ιταλικού βομβαρδιστικού σκοτώθηκε, ενώ τα υπόλοιπα 4 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν με τη χρήση των αλεξίπτωτων τους. Ο Μητραλέξης, με στραπατσαρισμένη την έλικα του αεροσκάφους του, εκτέλεσε επιτυχή αναγκαστική προσγείωση σε ένα χωράφι, πολύ κοντά στο σημείο όπου είχε συντριβεί το εχθρικό αεροσκάφος. Στη συνέχεια, με το ατομικό του περίστροφο και τη βοήθεια μερικών χωρικών, συνέλαβε τους σοκαρισμένους Ιταλούς αεροπόρους. Τιμήθηκε με το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, την ανώτατη ηθική διάκριση που απονέμεται σε καιρό πολέμου. Το κατόρθωμα του απασχόλησε για πολλές ημέρες τον ελληνικό και διεθνή τύπο. Η εφημερίδα Πρωία, μάλιστα, στο φύλλο της 17ης Νοεμβρίου 1940, δημοσίευσε συνέντευξη του ανθιπόσμηναγού Μπρουσόλο Γκαριμπάλδο, ενός από τους διασωθέντες, ο οποίος επιβεβαίωσε την ενέργεια του Μητραλέξη, απορρίπτοντας τις όποιες εκδοχές ήθελαν τη σύγκρουση ως ατύχημα. Το τέλος του Έλληνα άσου, με 5 επιβεβαιωμένες καταρρύψεις και μία πιθανή, ωστόσο, ήταν πολύ άδοξο. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης, στη θαλάσσια περιοχή της Τίνου το 1948.